Καλημέρα, Δαμαντία. Καλημέρα. Καλημέρα, Άκη. Καλημέρα, Ευλαμπία. Βρισκόμαστε λοιπόν στον κοντινότερο σιδηροδρομικό σταθμό στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας. Για ένατη συνεχόμενη μέρα λοιπόν συνεχίζεται το κύμα των προσφύγων να καταφθάνει εδώ στην Πολωνία, πολύ κοντά στα σύνορα, προκειμένου να μετακινηθεί σε ένα ασφαλέστερο σημείο. Νομίζω ότι όσο περνούν οι μέρες, το κλίμα γίνεται όλο και πιο βαρύ. Φυσικά είναι η ένατη μέρα του πολέμου, η ένατη μέρα των βομβαρδισμών και των εκρήξεων. Βλέπουμε λοιπόν εδώ στο χώρο των εκδοτηρίων το πλήθος του κόσμου, είναι Ουκρανοί πολίτες οι οποίοι έχουν φτάσει εδώ στα τρένα προκειμένου να πάρουν κάποιο εισιτήριο για να μετακινηθούν σε κάποια άλλη πόλη της Πολωνίας ή και σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή πόλη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μάλιστα, αναμένεται ότι οι πρόσφυγες από την Ουκρανία θα φτάσουν τα 11 εκατομμύρια. Όπως είπαμε και χθες, πλέον έχουν ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο οι πρόσφυγες. Οι περισσότεροι βρίσκονται εδώ στην Πολωνία που και βρισκόμαστε. Εκτιμάται ότι εδώ έχουν φτάσει 575.000 πρόσφυγες, ενώ 5.000 ότι έχουν μετακινηθεί προς την Γερμανία. Και βλέπουμε λοιπόν τις εικόνες που μεταδίδουμε αυτή την ώρα με τη βοήθεια του Βασίλη του Μπαφίτη, του οπερατέρ του Όπεν και του ηχολήπτη μας του Κώστα του Γούλα. Σχηματίζεται ώρα στα εκδοτήρια προκειμένου να παραλάβουν κάποιο εισιτήριο. Να επισημάνουμε ότι αρκετοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διανυκτερεύουν εδώ στους χώρους του σιδηροδρομικού σταθμού. Οι καθυστερήσεις είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Υπάρχουν ακυρώσεις στα δρομολόγια των τρένων, όπως και καθυστερήσεις. Για παράδειγμα, ένα τρένο από την Ουκρανία, χθες τουλάχιστον, και κατά μέσο όρο μπορεί να καθυστερήσει ακόμη και 9 ώρες. Καταλαβαίνουμε το μέγεθος της ταλαιπωρίας και της εξάντλησης των ανθρώπων εδώ που προσπαθούν να μετακινηθούν. Και οι χαρακτηριστικές εικόνες που καταγράφουμε με την κάμερά μας όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ στα σύνορα είναι ότι οι άνθρωποι που αποφασίζουν να μετακινηθούν για να γλιτώσουν από την απειλή του πολέμου και από την φρίκη αυτή που τους δημιουργεί κυρίως στην ψυχή τους η κατάσταση αυτή με τους βομβαρδισμούς και τις εκρήξεις, αποτελούν λοιπόν η πλειονότητα των ανθρώπων από οικογένειες, γυναίκες και μικρά παιδιά. Τα παιδιά λοιπόν συνήθως παραμένουν στο χώρο του τρένου και τα ίδια αντιμένα πολύ καλά, διότι το κρύο είναι τσουχτερό. Σε πολλά σημεία αναδιαστήματα χιονίζει και εδώ στην περιοχή του σιδηροδρομικού σταθμού. Και παρακολουθούμε λοιπόν και τις συγκινητικές συναισθηματικές εικόνες αυτές που καταγράφουμε όλες αυτές τις μέρες, τις εικόνες της ανθρωπιάς. Είναι οι πρόσφυγες λοιπόν που με μια βαλίτσα στο χέρι και ένα σακίδιο μπόρεσαν να πάρουν ό,τι μπορούσαν, το τοποθέτησαν μέσα στην τσάντα τους προκειμένου να φύγουν από την Ουκρανία. Αυτό το κοριτσάκι εκεί δίπλα σου, ανάμεσα στα τόσα παιδιά, με τον λίγο τεινό του στα χέρια του και τα ματάκια του που δεν μπορούν να εξηγήσουν ακριβώς τι είναι αυτό που έχει γίνει. Είναι πάρα πολλά τα παιδιά, Δαμαντία, εκεί που είναι πάρα πολλά τα παιδάκια που ξεσπιτώθηκαν. Πάρα πολλά τα παιδιά, νήπια και βρέφη πολλές φορές, μητέρες που τα ταΐζουν έχοντας ένα μπολ από αυτά που τους προσφέρουν οι εθελοντές εδώ και ένα κουταλάκι προκειμένου να φάνε τα παιδιά, να είναι σε καλή κατάσταση ως προς την υγεία τους. Βλέπουμε και εδώ ένα άλλο παιδάκι, ένα αγοράκι εδώ που κρατάει και αυτός πίνει. Εδώ ένα ρόφημα που του έχουν προσφέρει οι εθελοντές. Τα περισσότερα παιδιά κρατούν στο χέρι όντως ένα λούτρινο αρκουδάκι, ένα παιχνίδι, ό,τι μπόρεσαν οι γονείς τους να μαζέψουν την τελευταία στιγμή. Σωστά. Και φυσικά και τα κατοικίδια. Οι άνθρωποι εδώ μετακινούνται παίρνοντας μαζί τους και τα κατοικίδια τους. Είναι ενδεικτική αυτή η εικόνα, Δαμαντία, των στοιχείων που μας έλεγε νωρίτερα ο Μιχάλης Ιγνατίου. Το 92% των εκτοπισμένων, των προσφύγων, είναι γυναίκες με παιδιά. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν φύγει άρων-άρων από τον πόλεμο. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πλάνο. Είναι συγκλονιστικό. Η γάτα η οποία ραγίζει καρδιές. Είναι το και επίσης ένα κομμάτι των ανθρώπων αυτών
Ακριβώς. Κρατάει τη γάτα, τα σκυλάκια τους θα έχουν μετακινήσει, τα παίρνουν μαζί τους οι άνθρωποι για να μετακινηθούν σε ένα ασφαλέστερο σημείο. Και ένα κομμάτι όμως της καρδιάς τους, της ψυχής τους, σίγουρα παραμένει στην Ουκρανία, καθώς, όπως είπες και εσύ, Ευλαμπία, οι περισσότεροι οι οποίοι φεύγουν είναι γυναίκες και μικρά παιδιά. Οι άντρες τους, οι σύζυγοί τους παραμένουν στην Ουκρανία προκειμένου να πολεμήσουν και να βοηθήσουν την πατρίδα τους να την υπερασπιστούν. Όσο περνούν οι μέρες, υπάρχουν, όπως είδαμε, Δαμαντία, και η θλίψη μεγαλώνει. Ακόμη και βρέφη. Υπάρχουν ακόμη και βρέφη ανάμεσά σας εκεί που είναι στο καρότσι τους. Πώς να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι? Βρέφη στην αγκαλιά της μαμά τους, στο καρότσι. Υπ' αυτές τις συνθήκες, μέσα σε λίγες ώρες να αφήσουν όλη τους τη ζωή. Δεν είναι... όλη τους τη ζωή άφησαν πίσω αυτοί οι άνθρωποι. Με μια τσάντα, ένα πορτοφόλι, ό,τι είχε ο καθένας, τα παιδιά του, το κατοικίδιό του, και έφυγε από εκεί που ήταν για να μην σκοτωθεί. Για να επιβιώσει, για να ζήσει. Η ζωή των ανθρώπων αυτών έχει ανατραπεί μέσα σε λίγα 24 ώρα. Και κάτι, όπως μας λένε, που δεν μπορούσαν να το φανταστούν, δεν μπορούσε να το χωρέσει ο νους τους όταν άρχισε να ξεκινάει ο πόλεμος και το συγκεκριμένο φαινόμενο έτσι της καταστροφής. Βέβαια είχαν τρομοκρατηθεί πάρα πολύ, συνεπώς δεν μπορούσαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, στις ιδιοκτησίες τους, και ήδη είμαστε στο ένατο 24ωρο. Πράγμα που σημαίνει ότι ίσως οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν έφυγαν και από την πρώτη μέρα, είχαν καθυστερήσει, περίμεναν να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είχαν την ελπίδα ότι θα σταματήσουν οι εκρήξεις και οι βομβαρδισμοί πολύ άμεσα, ωστόσο συνεχίστηκαν. Όσο περνούν οι μέρες, αυτό που πρέπει να μεταφέρω είναι ότι το κλίμα είναι πιο βαρύ, είναι πιο μελαγχολικό. Έχουμε συναντήσει έτσι χθες και σήμερα ανθρώπους που λυγίζουν, που σπάνε. Ζωγραφίζει το παιδί. Έτσι. Με το blog ζωγραφικής είναι το συγκεκριμένο κοριτσάκι. Εδώ στο σταθμό του τρένου, λοιπόν, κάθεται πάνω σε μια κουβερτούλα, κρατάει το blog της ζωγραφικής, την ξυλομπογιά του, και χρωματίζει. Μαζί με τη μητέρα του, έτσι που κάθεται στοργικά πάνω από το κεφάλι του για να το προσέχει, για να φροντίζει την μικρή της. Τα παιδάκια έχουν πάρει ό,τι μπόρεσαν, ό,τι είχαν μαζί τους, ό,τι τους αρέσει περισσότερο. Έχουμε δει παιδάκια έτσι να παίζουν μαζί μεταξύ τους όλες αυτές τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ και στο σταθμό του τρένου, όπως και σε ένα άτυπο κέντρο φιλοξενίας που έχει στηθεί πολύ κοντά στο συνεργειακό σταθμό Μέντικα, εκεί κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας με την Πολωνία, και ένα... Και άλλα παιδάκια εδώ παραμένουν έτσι υπομονετικά, όλα τα παιδάκια εδώ στις καρέκλες αναμονής. Ένα ακόμη κοριτσάκι με το λούτρινο αρκουδάκι του στο χέρι, με τα σκουφάκια τους, τα χρωματιστά, όπως είναι έτσι τα παιδάκια. Βέβαια, ανατράπηκε η ζωή τους, ένα βρεφάκι έτσι, εδώ μέσα στο καροτσάκι. Ναι. Είναι συγκλονιστικές, Αδαματία, οι εικόνες που μας στέλνεις με τη βοήθεια του Βασίλη Βαφίδη, του οπερατέρ μας, και του ηχολήτη μας, του Κώστα Γούλα. Είναι ανατριχιαστικό όλο αυτό το δράμα, τα παιδάκια αυτά, οι γυναίκες που οι σύζυγοι τους, οι σύντροφοί τους έχουν μείνει πίσω για να πολεμήσουν. Δεν θέλουν να φύγουν από τη χώρα τους, η οποία δέχεται αυτή την εισβολή για ένατη ημέρα. Αναγκάζονται και φεύγουν άρον-άρον, χωρίς να έχουν πολλές φορές και τίποτα άλλο πέρα από τα πρώτα βασικά πράγματα. Ένα ρούχο δηλαδή. Και άντε να έχουν και λίγο νερό μαζί τους, έχουν φύγει άρον-άρον αυτοί οι άνθρωποι, βία από τα σπίτια τους. Και είναι ένα δράμα πραγματικό αυτό που εξελίσσεται. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο. Είμαστε στην ένατη ημέρα του πολέμου. 92% σύμφωνα με όσα μας είπε ο Μιχάλης Ιγνατίου, και είναι στοιχεία αυτά από τον ΟΗΕ αντλημένα, είναι γυναικόπαιδα. Είναι γυναίκες με παιδιά. Οι διάντες έμειναν πίσω. Οι περισσότεροι από αυτούς. Για να υπερασπίσουν τη γη τους. Και οι ροές των. Και οι ροές των προσφύγων, Άγγι και Ευλαμπία, συνεχίζονται. Παρακολουθούμε και κάποια groups που έχουν φτιαχτεί στο Facebook, αριθμούν πλέον χιλιάδες μέλη. Το μεγαλύτερο νομίζω ότι πλέον αριθμεί 400.000 μέλη. Εκεί λοιπόν οποιοδήποτε κάνει κάποιες αναρτήσεις όταν χρειάζεται κάποια βοήθεια, και αντίστοιχα υπάρχει και η ανταπόκριση, η προσφορά. Πάρα πολλοί είναι οι άνθρωποι ιδιώτες οι οποίοι προσφέρονται να μετακινηθούν προς το συνοριακό σταθμό Ουκρανίας και Πολωνίας προκειμένου να
μεταφέρουν ανθρώπους που δεν έχουν τρόπο να μετακινηθούν προς τα εδώ, προς το σιδηροδρομικό σταθμό πολύ κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία όπου και βρισκόμαστε, προκειμένου στη συνέχεια να πάρουν κάποιο τρένο για να μετακινηθούν με ασφάλεια σε κάποια περιοχή. Είναι το μέγεθος της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης ιδιαίτερα σημαντικό που εκτιλήσεται. Αλυσιδωτές αντιδράσεις έγινε, δημιουργήθηκε κατευθείαν ένα δίκτυο και από τους εθελοντές της περιοχής, του Δήμου, ακόμη και άλλων πόλεων που μετακινούνται εδώ πολύ κοντά στα σύνορα για να βοηθήσουν. Και φυσικά έχουν επιστρατευτεί ακόμη και σχολεία, δημόσιοι χώροι και στη συγκεκριμένη πόλη. Ψέμις είναι η κοντινότερη, η μεγαλύτερη πόλη στα σύνορα Ουκρανίας και Πολωνίας, αλλά και σε άλλες πόλεις της Πολωνίας, ακόμη και στην Βαρσοβία, στην Κρακοβία και σε άλλες πόλεις. Προφανώς υπάρχει μία συνεννόηση και επικοινωνία. Τα τηλέφωνα, όπως μας λένε στο συγκεκριμένο site, στο συγκεκριμένο group που έχει φτιαχτεί, χτυπάνε ασταμάτητα, προκειμένου και να δεχτούν κάποια αιτήματα για βοήθεια από ανθρώπους που χρειάζονται. Είτε ζητούν λοιπόν κάποιο κατάλημα για να μείνουν κάποιες μέρες, είτε έναν τρόπο να μετακινηθούν. Και αντίστοιχα, πολύ άμεσα υπάρχουν και οι ανταποκρίσεις. Μάλιστα, συναντήσαμε και καταγράψαμε και με την κάμερά μας μια κυρία η οποία θα μετακινούταν προς τον σιδηροδρομικό σταθμό προκειμένου να περιμένει συγγενείς της που έρχονταν από το Χάρκοβο, μια πόλη λοιπόν που θρυνεί πλέον, που βρίσκεται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν είχε τρόπο να τους μετακινήσει προς το σπίτι της, έκανε ανάρτηση, βρέθηκε μια κυρία άγνωστη που θέλησε να βοηθήσει στο σταθμό του τρένου και προσέφερε το αυτοκίνητό της, περίμενε μαζί τους συγγενείς της για να μετακινηθούν όλοι μαζί στο σπίτι της σε ασφαλές σημείο. Και φυσικά πολύ σημαντικό ότι οι εθελοντές 24 ώρες το 24ωρο μέρα και νύχτα προσφέρουν φαγητό, προσφέρουν νερό, ροφήματα, γλυκίσματα στον κόσμο που βρίσκεται εδώ, καθώς ο κόσμος είναι πολύς και σειραίει όλη την ημέρα και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας. Εδώ τη συγκεκριμένη κυρία βλέπουμε ότι τρώει, είναι το φαγητό που έχει δοθεί από τους εθελοντές, ώστε τουλάχιστον οι άνθρωποι αυτοί να έχουν ένα κάπως ζεστό μέρος, να έχουν κάποια τρόφιμα προκειμένου να μπορέσουν να βρίσκονται σε μια καλή κατάσταση, διότι ο πόνος τους, η δυστυχία τους, η απόγνωση που έχουν για την όλη αυτή κατάσταση είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Μάλιστα, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς δεν έχουν κάποιο σπίτι συγγενικό ή φιλικό να μετακινηθούν ώστε να παραμείνουν για κάποιες μέρες. Αδαμαντία, σε ευχαριστώ πολύ. Είδαμε τέτοιους ανθρώπους να σπάνε και να λυγίζουν. Και τι άλλο να κάνουν, Αδαμαντία, με όλα αυτά τα οποία τους έχουν βρει ξαφνικά, να χάνεται το σπίτι τους, να φεύγουν εκτοπίζοντας. Ευχαριστούμε πολύ.